Σαν ένα ατύχημα που περιμένουμε για να συμβεί, βλέπουν οι ξεναγοί την κατάσταση που επικρατεί στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Κνωσού. Χαρακτηριστικές είναι οι εικόνες που προβλήθηκαν στην εκπομπή Ώρα Αιχμής, με τους επισκέπτες που περιμένουν να μπουν στο Μινωικό Ανάκτορο, να στέκονται στην ουρά κυριολεκτικά στη μέση του δρόμου. Ένα ολόκληρο γκρουπ περιμένει στο κεντρικό δρόμο της, λίγο πριν μπει στο Αρχαιολογικό Ανάκτορο, που εκεί είναι ένας δρόμος ευρείας κυκλοφορίας. Δηλαδή υπάρχουν αυτοκίνητα που αναπτύσσουν και ταχύτητα και έχουμε αυτήν εδώ την εικόνα. Κυρίως στις ημέρες της μεγάλης επισκεψιμότητας στον αρχαιολογικό χώρο της Κνωσού. Καταλαβαίνω προσωπικά ότι είναι δύσκολο, αλλά όπως και να έχει, κάτι πρέπει να γίνει για το συγκεκριμένο θέμα, όπως καταλαβαίνετε. Η κατάσταση δυσκολεύει δραματικά σε περίοδο τουριστικής αιχμής και ειδικά όταν δένουν κρουαζιερόπλοια στο λιμάνι. Αυτό που μπορεί να γίνει είναι να αστυνομεύεται, να υπάρχει ημέρημνα και από τη Δημοτική Αστυνομία και από την Ελλάδα. Και το κάνουμε αυτό, αλλά δυστυχώς δεν το κάνουμε σε διάρκεια, σε βάθος χρόνου, όχι την ώρα που θα προκύψει η επισκεψιμότητα, δηλαδή που θα έρθει το λεωφορείο, το ένα, τα δύο, τα τρία, πολλές φορές και πάνω από 10 μαζεμένα. Εκτεθειμένοι στον κίνδυνο είναι και όσοι επισκέπτες περιμένουν στη σειρά για να μπουν στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου. Την ίδια ώρα οι παράνομες σταθμεύσεις γίνονται αιτία για να αγανακτούν οι οδηγοί των Πούλμαν μέχρι να καταφέρουν να σταθμεύσουν στο κέντρο της πόλης. Ως αποτέλεσμα δημιουργούνται μεγάλες δυσκολίες για τις επισκέψεις των γκρουπ. Τους έχουν γράψει, αλλά αυτό δεν παίζει κανένα ρόλο γιατί τη ζημιά την έχουν κάνει. Οπότε υπάρχει το πρόβλημα της εύκολης πρόσβασης στο κέντρο του Ηρακλείου ώστε να δουν το Αρχαιολογικό Μουσείο και να κάνουν τη βόλτα στο Ηράκλειο 2-2,5 ώρες ώστε να μπορούν να αγοράσουν κάτι. Αυτό το συγκεκριμένο αγροτικό έχει καβαλήσει την νησίδα η οποία είναι ακριβώς από κάτω, έχει παρκάρει. Το λεωφορείο κατάφερε και πάρκαρε δίπλα μετά από αρκετές μανούβρες, αλλά αυτό δεν μπορεί να πει ότι αυτή είναι μια σωστή λύση. Η σήμανση χρειάζεται εκεί, το έχουμε πει στον κύριο Αναστασάκη. Παλιά υπήρχε ο γερανός Τροσιάς, ο οποίος ο κύριος Πατακός είπε ότι θα προτείνει στον κύριο Δήμαρχο να πάρει και ο Δήμος Ηρακλείου ένα γερανό, οπότε να υπάρχει μια αστυνόμευση με δυνατότητα να παίρνουν τα αυτοκίνητα τα οποία είναι παράνομα παρκαρισμένα σε αυτό το χώρο. Την επιτακτική ανάγκη να δοθούν πιο δραστικές λύσεις επισημαίνουν οι ξεναγοί. Παράλληλα, μια πιο αυστηρή αστυνόμευση προμηνεί για το φετινό καλοκαίρι ο προϊστάμενος της Δημοτικής Αστυνομίας Μαρίνος Πατακός, τουλάχιστον στο κέντρο του Ηρακλείου, με στόχο την θωράκιση της ασφάλειας.